Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων και τον πρόεδρο του Οργανισμού Τουρισμού της Χαλκιδικής, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τάσιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, να μιλήσουμε για τις τουριστικές επενδύσεις στην Χαλκιδική, με αφορμή βεβαίως και την είδηση που μας ήρθε τις τελευταίες ημέρες για το πράσινο φως που δόθηκε για τη μεγάλη επένδυση Σαβίδη στο Παλιούρι. Ναι, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη τόσο για τον νομό Χαλκιδικής όσο και για σύνολο, συνολικά για το τουριστικό προϊόν. Είναι έτσι κι αλλιώς μια επένδυση που παίρνει πάρα πολλά χρόνια για να τουλάχιστον να έχουμε γραφειοκρατικά καλυμμένες όλες τις διαδικασίες. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μιλάμε για ένα σύνθετο τουριστικό κατάλημα. Άρα λοιπόν θα έχει και τουριστική κατοικία και ξενοδοχείο και άλλες δραστηριότητες. Και μένει φυσικά να δούμε την τελική αδειοδότηση για να πούμε ότι πραγματικά κάτι έχει γίνει. Κύριε Πρόεδρε, αν μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, γιατί δεν σας ακούμε καλά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Ναι, μ' ακούτε τώρα. Ναι. Λοιπόν, να... Σας ακούμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, λέω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, ιδιαίτερα για τη Χαλκιδική, φυσικά για τη χώρα, γιατί είναι κάτι το καινούργιο και βέβαια για μια επένδυση, η οποία έχει μπροστά της ακόμη δρόμο ώστε να αδειοδοτηθεί εξ ολοκλήρου, για να έχουμε και την υλοποίηση αυτή. Και βέβαια για μια επένδυση που μιλάμε για σύνθετο τουριστικό κατάλημα, δηλαδή και τουριστική κατοικία και ξενοδοχείο και άλλες δραστηριότητες τουριστικές, σε μια περιοχή που το έχει απόλυτη ανάγκη, με την έννοια του σημείου που βρίσκεται, γιατί μην ξεχνάτε ότι το σημείο αυτό έχει και μια ξεχωριστά ιστορική, αν θέλετε, τιμή, ότι εκεί ήταν το ξενία. Ακριβώς. Το βλέπουμε και στα πλάνα μας, κύριε Πρόεδρε, τώρα, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Ναι, όπως βλέπετε, η κατάσταση δυστυχώς είναι κακή. Άρα, λοιπόν, μιλάμε ότι θα αναβαθμιστεί η περιοχή, όλος ο χώρος και φυσικά θα έχουμε νέες θέσεις εργασίας και ένταση κεφαλαίου. Πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, τι άλλο περιμένουμε για την Χαλκιδική, κύριε Πρόεδρε? Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο ουσιαστικά έχουμε αρκετές μονάδες οι οποίες εξυγχρονίζονται. Αυτό είναι το κυρίαρχο και μονάδες οι οποίες προετοιμάζονται για, νέα ξενοδοχεία, όπως είναι στην περιοχή Πόρτες, όπως είναι στην περιοχή Ξηροποτάμι, στην περιοχή της Ιερισσού, όπου για μένα την πρώτη περίπτωση έχουμε, είμαστε στο τελικό στάδιο αδειοδότησης για 140 δωμάτια 5 αστέρων και επίσης από επιχειρηματία της περιοχής και για το Ξηροποτάμι στην Ιερισσό, που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο κομμάτι των αδειοδοτήσεων, κυρίως αν θέλετε των μελετών. Βλέπουμε ότι συνεχίζει σταθερά η Χαλκιδική να έχει αυτή τη ζήτηση σε τέτοιες μεγάλες επενδύσεις και αυτό είναι που κρατάμε στο τέλος της μέρας. Βέβαια, πρέπει να βελτιωθεί και άλλο το κλίμα για τη χώρα, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της φορολογίας και όλων αυτών των διαδικασιών των γραφειοκρατικών. Η γραφειοκρατία, η οποία οπωσδήποτε κρατάει πίσω όλες αυτές τις επενδύσεις. Ακριβώς όπως σωστά το επισημαίνετε. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας βράδυ.